Και ήχο να έχουμε. Έχουμε εικόνα. Ήδη βλέπω τον μηχανικό να βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο. Καλημέρα σας. Μας ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Μην του πέφτει τα μάξι. Δεν πέφτει τα μάξι, είναι στο γρίλο. Νάτος. Νάτος. Χάρης Ακριτίδης, κυρίες και κύριοι. Χάρης Ακριτίδης. Παντός καιρού. Πού ήσουν στη... Να σου πω, στη Γλίστρα ήσουν, στο Τροχύλατο. Ναι, στο Τροχύλατο. Καταρχήν να σου πω κάτι, περνάς και τον Παπινιώτη. Τόσο ωραία μιλάς τα ελληνικά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε λίγο να πούμε μερικά πράγματα. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα. Δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε, αλλά είναι σημαντικά να πούμε. Όλος ο χρόνος είναι δικό σου, σε ακούμε. Όλος όχι ο χρόνος. Για να κάνουμε, όχι για να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά το καλοκαίρι θέλει λίγο προσοχή. Θα ξεκινήσω από τα νερά του αυτοκινήτου. Πέρα που κοιτάμε τα νερά του αυτοκινήτου, που είναι η τάπα του αυτοκινήτου, έχουμε στα πιο πολλά αυτοκίνητα και βοηθητικό παγούρι. Το οποίο και στο βοηθητικό παγούρι έχει ένδειξη, μάξιμου και χαμηλή ένδειξη. Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τα λάδια στο αυτοκίνητο κάνουν δύο χρήσεις. Πέρα που λαδώνουν τον κινητήρα, να πω έτσι, κατεβάζουν και τη θερμοκρασία μας. Δηλαδή το λάδι είναι και ψυχτικό υγρό στο αυτοκίνητο. Είναι καλά δηλαδή να έχουμε κοιτάξει τα λάδια μας ώστε να είναι στην κανονική στάθμη. Και πλέον τα βενζινάδικα είναι υποχρεωμένα όποτε και αν πάμε, αν δεν μπορούμε, εμείς είμαστε τελείως αδαείς, να πάμε στο βενζινάδικό μας και να υποχρεώσουμε το βενζινάδικο εντός εισαγωγικών να μας κοιτάξει τα λάδια μας και τα νερά. Ένα πράγμα που κάνουν πάρα πολλοί φίλοι οδηγοί, πάρα πολύ κακό για το αυτοκίνητο, που στην πορεία θα το πληρώσουν, που λέμε τη λέξη, την πιο λαϊκή, είναι ότι βάζουν αντί για νερό, αντί για παραφλού, που λέμε, βάζουν νερό. Το νερό έχει πάρα πολλά προβλήματα μέσα στα κυκλώματα, ιδίως στα καινούργια αυτοκίνητα. Για τα άλατα, πέρα λες. Πέρα που γεμίζει άλατα στο κύκλωμα, πέρα που γεμίζει άλατα, σκουριάζει τις τάπες του αυτοκινήτου και πράγματα μέσα στο κινητήρα, τα οποία όταν βάλουμε παραφλού πάλι ή κάτι συμβεί, σκίζουν οι τάπες και γίνεται μεγάλη ζημία στο κινητήρα μας. Μάλιστα. Άρα, πετάμε το νερό από μέσα και βάζουμε παραφλού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα ευεργετικό στοιχείο που έχει το παραφλού είναι ότι όταν ανεβεί πολύ η θερμοκρασία, το παραφλού εμποδίζει τον κινητήρα να βράσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κοχλάζει το νερό όπως... Και δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία της μηχανής. Βράζει όσο πρέπει. Δεύτερο κομμάτι που μπορούμε να κοιτάξουμε είναι την μπαταρία μας, η οποία πολλές φορές... πάνω στους δέκτες μας έχει γεμίσει άλατα. Αν έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι τίποτα. Λίγο νεράκι, ρίχνοντας λίγο νεράκι πάνω στους πόλους, ο κινητήρας, η μπαταρία κατευθείαν καθαρίζει και κάνει καλή επαφή ώστε να δουλεύει το κύκλωμά μας πάρα πολύ καλά. Ένα μεγάλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει το air condition, που το δουλεύουμε όλοι, ένα πράγμα που δεν κάνουμε ποτέ βασικά είναι το εξής. Μπροστά στο ψυγείο, μπροστά στη μάσκα του αυτοκινήτου, βρίσκεται πάντα το ψυγείο των κοντήσεων. Το δείχνω εδώ πέρα, το πίσω είναι το ψυγείο τέτοιου. Με λίγο νεράκι, πλένοντας τις ψύχτρες του ερκοντήσιο, δηλαδή του ψυγείου, με λίγο νεράκι οποιοδήποτε, πλένοντας τις ψύχτρες του ψυγείου, του ερκοντήσιο, βοηθάμε πάρα πολύ στο να ψήξει πολύ καλά το ερκοντήσιό μας. Δηλαδή, αν αυτή τη χάρη το νερό είναι ζεστό ή είναι κρύο, είναι κανονικό νεράκι, το ρίχνουμε κανονικό, δεν χρειάζεται να είναι παγωμένο το νερό. Όχι, η ερώτηση εδώ, συγγνώμη, να σου είναι αν έχουμε... Χάρη, επέτρεψε να ρωτήσω, εάν το αυτοκίνητο πρέπει να μην είναι ζεστό το αυτοκίνητο, η μηχανή. Όλα αυτά τα κάνουμε όταν η μηχανή δεν λειτουργεί. Έχει κρυώσει, φαντάζομαι. Όλα αυτά, πολύ σωστά. Μέχρι και έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Το αυτοκίνητο είναι καλά να το κοιτάξουμε και να το δούμε οτιδήποτε. Και τα λάδια και τα νερά, όλα τα είναι παγωμένο το αυτοκίνητο. Που και τα λάδια και τα νερά που έχουν όλα κατασταλάξει. Εγώ μιλάω για το ερκοντήσιο που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και μπορούν να το δουν πολύ εύκολα στο αυτοκίνητό τους οι οδηγοί, οι φίλοι μας. Είναι ότι το εξάρτημα το φαίνεται. Το εξάρτημα του ερκοντήσιο φαίνεται. Είναι ορατό, ναι. Δεν είναι κρυμμένο. Το ρίχνουμε λίγο νεράκι, ναι. Και κατευθείαν. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να φύγουμε λίγο από τα μηχανικά, αν έχεις ολοκληρώσει, ναι. Και να πάμε λίγο στα λάστιχα. Διότι υπάρχει μια παρανόηση μεγάλη με τώρα τα λάστιχα. Θα πάω στα λάστιχα.
Θα έχω κάνει και κάτι πάρα πολύ σωστό για να είμαι πολύ, 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 πολύ σωστός απέναντί σου που μου δίνεις βήμα. Εκείνο που θέλω να πω ένα τελευταίο, γιατί πολλά αυτοκίνητα τώρα το καλοκαίρι ανεβάζουν θερμοκρασία. Όταν ανεβάσει θερμοκρασία ένα αυτοκίνητο, δεν πανικοβαλόμαστε. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε εύκολα για να ρίξουμε τη θερμοκρασία, φυσικά θα ζεσταθούμε λίγο μέσα στην καμπίνα, είναι να βάλουμε το καλοριφέρ. Βάζοντας το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, ρίχνουμε τη θερμοκρασία του κινητήρα. Α, κοιτάξτε να μην ναι, την καταμερίζετε στο χώρο, έτσι, αλλά, λογικό. Αλλά ρίχνουμε τη θερμοκρασία του αυτοκίνητου, γιατί το κύκλωμα συνδέεται του νερού με το καλοριφέρ μας, με αποτέλεσμα ρίχνουμε την θερμοκρασία του αυτοκίνητου. Ένα ακόμα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα στο καλοκαίρι, γιατί θα υπάρχει σταμάτα ξεκίνα πολύ, όταν έχουμε θερμοκρασία ανεβασμένη, είναι να βάλουμε πέρα από το καλοριφέρ που είναι πάρα πολύ καλό να το κατεβάσει τη θερμοκρασία, είναι να βάλουμε air condition. Αναγκάζουμε να δουλέψουν τα βεντιλατέρ δηλαδή του αυτοκινήτου όταν βάλουμε το air condition. Αλλά το air condition χάρη καίει. Το αυτοκίνητο. Και η βενζίνη το air condition. Κοστίζει. Καίει πάρα πολύ. Καίει πάρα πολύ. Γι' αυτό είπα το καλοριφέρ και έβαλα ως δεύτερο το air condition. Να σε ρωτήσω, όλος αυτός ο έλεγχος. Με επιτρέψεις να σε ρωτήσω ένα λεπτό. Όλος αυτός ο έλεγχος που μας έχεις περιγράψει ως τώρα. Βεβαίως. Πόσο κοστίζει. Αυτό τον κάνει σπίτι σου, ρε εσύ. Μπορείς μόνος σου, σου λέει, τι μπορείς να κάνεις. Για να γλιτώσεις το σέρβις. Τον κάνει σπίτι σου. Μόνο σου. Μα βέβαια. Εντάξει, θα αλλάξει λάδια. Καλά, τα αλλάζει τα λάδια, σου είπε. Αλλάζει λάδια, ρε παιδί μου, στο βενζινάδικο. Στο είπε για τα λάδια. Όμω, air condition, μπαταρία και όλα αυτά που λέει το μυστικό με το καλοριφέρ που δεν το ξέραμε όλοι. Και παραφλούδια. Ωραία, παρόλα αυτά, αν δεν το κάνουμε στο σπίτι μα και θέλουμε να το πάμε σε ένα συνεργείο, επειδή δεν το εμπιστευόμαστε να το κάνουμε μόνοι μα, πόσο περίπου κοστίζει ένα γενικό έλεγχο για το καλοκαίρι τώρα. Κοίταξε, αν είσαι πελάτη σε κάποιο. Αν είσαι πελάτη σε κάποιο συνεργείο, είναι δωρεάν. Δηλαδή, αν έχει πάει το αυτοκίνητό και στο παρελθόν και άλλε φορέ. Αυτό πολύ, πολύ να. Δεκτό. Ναι. Αλλιώ. Άντε να είναι ένα έλεγχο 20 ευρώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Γιατί, γιατί αν αλλάξει λάδια, φαντάζομαι ότι. Καλά, αγοράζει και τα λάδια. Αν αγοράσει λάδια και αλλάξει. Το θέμα είναι ότι το παίρνουν το αυτοκίνητο. Συγγνώμη, Χάρη. Παίρνουν το αυτοκίνητο, βάζουν το κλειδί στη μίζα και είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που το μόνο που ξέρουν να κάνουν σωστά είναι να βάζουν το κλειδί στη μίζα. Ναι. Και το αυτοκίνητο. Καινούργιοι οδηγοί συνήθως έτσι. Θέλει έλεγχο, παιδιά, και θέλει και τακτικό έλεγχο. Χάρη να πάμε λίγο στα λάστιχα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι πρέπει να αλλάζουν λάστιχα το καλοκαίρι. Και καταρχήν θα πω κάτι. Στην Ευρώπη όλοι, Πλάτων άλλα από εδώ λίγο, γιατί δεν σε σύσσε και όλα, σε πέσαμε κατευθείαν. Είναι ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του μαγαζιού και του οποίου συνεργάζομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάω την ώρα μου, το χόμπι μου που λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλάτων. Εδώ έχω κάνει το εξής. Έχω βάλει σε αυτό το αυτοκίνητο, για να το δείξω, χειμωνιάτικα λάστιχα, που αυτή τη στιγμή δεν κάνουν για το καλοκαίρι, και πίσω στο αυτοκίνητο φοράω τα καλοκαιρινά λάστιχα. Δείχνω λίγο ακόμα και τα τακούνια για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, το καλοκαιρινό λάστιχο και το χειμωνιάτικο λάστιχο. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν, και ιδίως στη Γερμανία, χρησιμοποιούν μια τετράδα λάστιχα την οποία την έχουν κλειδωμένη στο σπίτι τους. Όταν έρχεται το καλοκαίρι βάζουν τα καλοκαιρινά και όταν έρχεται ο χειμώνας βάζουν τα χειμωνιάτικα. Σαν τα ρούχα, στις ντουλάπες. Είναι σωστό, γιατί είναι άλλη συνθήκη, βέβαια. Σαν τα ρούχα της ντουλάπες. Είναι σωστό. Ναι, αλλά στην Ελλάδα συνήθως χάρη κάνουμε, βάζουμε το πίσω λάστιχο, το βάζουμε μπροστά, το μπροστά το βάζουμε πίσω. Ανάλογα αν είναι μπροστοκούνητο, αν είναι πισωκούνητο, τα μάξι, υπάρχει παρεξήγηση. Αφήστε το Χάρη να μας δώσει, παιδιά, λεπτομέρειες. Βλέπω, έχετε απορριούλες εσείς οι έμπειροι οδηγοί. Έλα, Χάρη. Αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε πάντα κάνοντας χιλιόμετρα το αυτοκίνητο, αλλάζοντας το πάτημα. Αναλόγως την κίνηση που έχει το αυτοκίνητο, φαγώνεται και το λάστιχο. Αν η κίνηση του αυτοκίνητου είναι στην προστινή μεριά, προστινοκίνητο που λέμε, φαγώνονται τα προστινά. Αν είναι στην πίσω, στην πίσω. Με αποτέλεσμα, όταν τα κάνουμε ή σταυρωτά ή χιαστή τα λάστιχα ή προς-πίσω, αλλάζουμε το πάτημα, τα δίνουμε μια ζωή δηλαδή. Λάστιχα δηλαδή για χειμώνα καλοκαίρι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Μεσαία λάστιχα για χειμώνα καλοκαίρι. Υπάρχουν ολγόδερ, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Υπάρχουν λάστιχα ολγόδερ χειμώνα καλοκαίρι που μπορούμε να φορέσουμε, αλλά
πάντα πιο δραστικά είναι να έχουμε λάστιχα χειμωνιάτικα και λάστιχα καλοκαιρινά. Είναι ακόμα πιο δραστικά γιατί τα λάστιχα τα καλοκαιρινά είναι πάρα πολύ μαλακά. Μάλιστα. Θα πω 2-3 πράγματα λίγο για τα λάστιχα για τον κόσμο και γι' αυτό έχω βάλει το χειμωνιάτικο εδώ και το καλοκαιρινό πίσω. Θα πω 2 πράγματα. Ότι πρώτον το λάστιχο έχει ζωή. Δηλαδή έχει 4 χρόνια ζωή. Το πολύ να πάει 5. Κάτι που δεν το κάνουμε ποτέ. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό που περιγράφεις, Χάρη, τα 4 χρόνια, πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα? 40.000 χιλιόμετρα. Τα 4 χρόνια το λάστιχο δεν έχει να κάνει με χιλιόμετρα. Δεν έχει να κάνει με χιλιόμετρα. Δεν είναι πάρα πολλά. Έχει να κάνει με τα 4 χρόνια ζωής. Το λάστιχο έχει γόμα. Η γόμα είναι ζωντανή 4 χρόνια. Ανεξαρτήτου χιλιόμετρων αυτό το γόμα. Πάβει να υπάρχει ανεξαρτήτου χιλιόμετρων. Εντάξει, τώρα αν το λιώσεις και όλα το λάστιχο, εσείς σε 10 μέρες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, γιατί δηλαδή κάνει και κοντρίτσος εδώ. Όχι, αλλά ο Μεσήλικας. Ξέρει και από λάστιχα. Το χρόνο κάνει ένα αυτοκίνητο κάνει περίπου 10.000 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα ή παραπάνω, αυτό λέω. 10 το πολύ 15, πολύ σωστά. 10 με 15. Τα ξέρεις, Γατώνη. Υπάρχουν και αυτοκίνητα φυσικά που είναι σε ίδιο. Ναι, πολύ σωστά το λέει. Υπάρχουν και αυτοκίνητα όμως που μπορούν να κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα ή να κάνουν να τραβήξουν ή να κάνουν κάποιες δουλειές τα οποία καταπολούν τα λάστιχα και μπορούν να τα φαγώσουν. Στα αυτοκίνητα απάνω, στα λάστιχα. Υπάρχουν χειμώνα, καλοκαίρι, το λέει πάνω το λάστιχο, είναι υποχρεωμένο το λάστιχο να το λέει. Όπως λέγεται την ημερομηνία γέννησης του λαστίχου, το οποίο είπαμε είναι μέχρι 4 χρόνια. Χάρη μου. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ναι, τελευταίο. Το καλοκαίρι το λάστιχο είναι, ναι, το καλοκαίρι το λάστιχο είναι καλά να είναι πιο ξεφούσκωτο, γιατί με τη θερμοκρασία ανεβάζει θερμοκρασία και μπορεί να πλυστεί το λάστιχο, ενώ το χειμώνα. Το λάστιχο μπορεί να είναι κανονικά φουσκωμένο. Δηλαδή γενικά το καλοκαίρι το έχουμε λίγο πιο ελαφρά, 2 μονάδες λιγότερο το φούσκωμά του. Το Χάρη μου, να... καλησπέρα και καλή βραδεγιά. θέλω να πω και κάτι ακόμα για τους φίλους που έχουν πετρέλαιο, είναι πολύ σημαντικό. Στο άλλο κομμάτι. Έλα Χάρη, λέγε. Άσο, έλα να το κλείσουμε. Είπαμε τηλεοπτικό χρόνο, ξέρεις ότι δεν είναι ατελείωτος. Είναι πολύ σημαντικό. Έλα. Τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό για τους φίλους που έχουν πετρέλαια αυτοκίνητα. Ναι. Επειδή το πετρέλαιο είναι το μόνο καύσιμο που έχει μύκητες, που δημιουργεί μύκητες, είναι καλά να βάζουμε ένα υγρό ειδικό το οποίο σκοτώνει τους μύκητες μέσα στα πετρέλαια, γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα τα πετρέλαια και δεν το ξέρουν οι φίλοι οδηγοί. Και αν δεν μπορούν να κάνουν αυτό, σε ένα ολόκληρο ρεζερβουάρ γεμίσματος πετρελαίου μπορούμε να βάλουμε 5 με 10 ευρώ βενζίνα, το οποίο σκοτώνει τους μύκητες μέσα στο κινητήρα. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα και τώρα άλλο πάμε. Ταλέντο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, αυτό είναι... Με τσιγάρο, ίσκι και καρά. Θέλω να σας πω ότι... Δεκαψούρα δίχως λογική, αφού θέλει τρελαή ζωή. Και εσύ έχεις μπόλικη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.